Κοντά μας έχουμε τον Φώτη τον Βασιλόπλο, έναν αθλητή καλό, έτσι καλοθοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από πολλές ομάδες και της Α1 και της Α2. Φώτη, πέρυσι ήσουν στο Χαρίλο Τρικούπι, έτσι ανέβηκε η ομάδα στην Α1. Φέτος έχεις βρεθεί εδώ στον Εθνικό Πειραιά, μια ιστορική ομάδα. Πες μας κάτι. Σίγουρα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, σε μια ομάδα που έχω παίξει και στο παρελθόν και έχω παίξει με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε εκπληρώσει τους στόχους μας, είχαμε πάρει την άνοδο στην Α1. Είμαι με ανθρώπους που έχω ξανασυνεργαστεί και έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη, θα έλεγα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα. Η ομάδα είναι καλή, έχουμε δουλέψει καλά. Όλα καλά. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα και να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα και να έχουμε όλη υγεία και να ευχαριστούμε αυτό που κάνουμε. Φώτη, είσαι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Είσαι και εκφραστικός. Πολλές φορές πετυχαίνεις τα τρίποντα ή τα καλάθια, τα πανηγυρίζεις με τον δικό σου τρόπο. Αυτό δείχνει ότι παθιάζεις, θα λέγαμε, το ζεις. Σίγουρα, εντάξει, εγώ αγαπάω αυτό που κάνω. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Δηλαδή και το καλοκαίρι και τόσο που με στην καραντίνα και με αυτά μου έλειπε το μπάσκετ. Είναι κάτι που με ευχαριστεί, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω σε επαγγελματικό επίπεδο και μόνο και αυτά. Μου αρέσει το μπάσκετ, είναι χαρά. Αυτό και είναι μια παραπανεκδήλωση. Γιατί και εμείς ξέρουμε αρκετά χρόνια, όχι πάρα πολλά, βλέπουμε ότι όποια ομάδα σε παίρνει πρωταγωνιστή. Είναι αυτό που λέμε ότι είσαι στόφα πρωταθλητής και δείχνεις κάτι έτσι με αυτό. Εντάξει, σίγουρα έχουν βοηθήσει και οι συγκυρίες. Οι ομάδες που έχω παίξει αποτέλεσαν από πάρα πολύ καλούς παίχτες και πολύ καλούς παράγοντες και καλούς προπονητές. Είναι συλλογικό αυτό. Είναι ευχής για μένα έργο το ότι παίρνω πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια και κερδίζω τους στόχους που θέτουν οι ομάδες μου. Αυτό. Είμαι χαρούμενος. Θέλω να μας πεις κάτι για την ομάδα στον Εθνικό, για τους συμπαίκτες, για τον προπονητή σου. Εντάξει, εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα, αν ξέρεις, εμένα και άλλο ένα-δύο παιδιά που είμαστε λίγο γέροι. Βγάζουμε πολλή ενέργεια στο παρκέ, τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ, θέλουν να μάθουμε. Είμαστε πολύ καλή ομάδα. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και να πάμε πολύ καλά. Φυσικά έχουμε και κάτι, θα λέγαμε έτσι, η Β' Εθνική που συμμετέχει ο Εθνικός είναι 4 ομιλείς πλέον, έτσι, από 2 πέρσι. Μεγαλώσανε ο αριθμός τους, των ομάδων. Αυτό δεν έχω να πω κάτι, είναι λόγω του κορονοϊού, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν οι ομάδες. Η Ομοσπονδία πήρε μια απόφαση, η οποία σίγουρα εξυπηρετεί στις δύσκολους καιρούς που ζούμε. Θα δούμε. Το όμιλο που είναι ο Εθνικός, νομίζω είναι κανένα δύο καλές ομάδες. Δύο ομάδες καλές είναι και όλα τα παιδιά καλοί παίχτες είναι και ανταγωνιστικό θα είναι το ποτάσμα. Δεν έχω πάνω. Εντάξει, θα πάμε παιχνίδι και θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.